It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. Πήρα τηλέφωνο, ρώτησα το μάνατζέρ μου πώς θα κάνω γνωστό σε όλους. Δεν είχα και πολύ σχέση με δημοσιογράφους. Ότι θέλω να κάνω μια δήλωση. Και μου λέει, θα πάρεις εκεί. Μου είπε κάποιος στην ώρα για σπορ, νομίζω, και κάπου αλλού. Και θα πεις ότι... Και θα πάρω και εγώ το τηλέφωνο και τους πω να το μοιράσω. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά πώς έγινε. Θυμάμαι ότι πήρα τηλέφωνο. Ότι δεν πιστεύανε ότι είμαι εγώ στο τηλέφωνο στην εφημερίδα που πήρα. Και έκανα μια δήλωση ότι θέλω να δηλώσω ότι θα πάω στην ΑΕΚ και θα μιλήσω στον Απόλλωνα. Πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος στο στάδιο Καραϊσκάκη. Super Cup εναντίον του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία ο Ντέμι συμμετείχε εκτελώντας εύστοχα το δεύτερο της ομάδας του. Και ο τίτλος βάφτηκε κυτρινόμαυρος μετά την άστοχη εκτέλεση του Κολιτσιδάκη. Κάποια οδηγία της τελευταίας στιγμής, αν μπορεί να τους μεταδώσει τους παίκτες του Μασαρία που γίνεται, έδιωξε. Ο Ελευθερόπουλος Μαχαιρίδης επαναφέρει. Κεφαλιά ο Νικολαίδης, θέλησε να μπει στην φάση. Μαχαιρίδης στο σουτ, την μπάλα στα σώματα, χαλασμός κυρίου Νικολαίδης, γκολ στο 43. Λέγαμε ότι εδώ και 20 λεπτά η ΑΕΚ δεν έχει ενοχλήσει τον Ελευθερόπουλο. Το έκανε μια και καλή με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 43 μέσα σε... Πιέζει. Καλοτραβηγμένη σέντρα, κεφαλιά ο Νικολαίδης. Γκολ, η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Αμέσως μετά το δοκάρι του Κωστή στο ίδιο λεπτό. Ο Ντέμις Νικολαίδης με πολύ ωραίο άλμα μετά την έξοχη σέντρα του Κασάπη. Γράφει το 1-0. Μπάλια. Το πρώτο λεπτό στη Φιλαδέλφια. Κεφαλιά ο Μανολάς, χάνει την μπάλα ο Κωνσταχίλης και 2-0. Αυτή τη φορά μετράει γκολ και πάλι από τον Ντέμι Νικολαίδη. 3 στο πρώτο γύρο στην Καλαμάτα, σε εκείνο το 0-3 της ΑΕΚ από τον Νικολαίδη. Και άλλα 2 σήμερα πριν συμπληρωθούν 21 λεπτά. Και ίσως θέλει να τον απομακρύνει από τη θέση του, δεν ξέρω. Θα δούμε αν θα ηρεμήσει τελικά η κατάσταση. Γυρίζει ο Νικολαίδης, πάλι γκολ. Η ΑΕΚ κάνει το 4-1 στο 41. Με το τρίτο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Κωστής. Πάσα του Ντόμπος. Περνάει ο Κωστής. Κεφαλιά Νικολαίδης, γκολ. Πριν από μισό λεπτό ένας οπαδός εδώ κάτω στα δημοσιογραφικά να ρωτιόταν αν βρισκόμαστε σε μέγαρο μουσικής. Είχε απόλυτη ησυχία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ησυχία την οποία διαταράσσει ο Ντέμις Νικολαίδης με το τέταρτο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι. 64ο λεπτό. Το 5-1. Σάπης, αυτός εξαιρετικός. Αλλάζει τώρα με τον Νικολαίδη, του δίνει ξανά την μπάλα. Ο Νικολαίδης απέναντι στον Κουρτσαχίλη. Το σουτ, την μπάλα θα δείχνει 5ο γκολ από τον Νικολαίδη. 31 συμμετοχές και 19 γκολ επιφύλαξε η πρώτη σεζόν του Ντένι με τα κυτρινόμαυρα. Στο τέλος της οποίας κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Η Ένωση χρειάστηκε να αποκλείσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό με 2 νίκες. Στη δεύτερη ο Ντένις πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον ντέρμπι. Πλάκα. Θυμάμαι να στρίβουμε από το... στον υπόδρομο τότε τη στροφή για να πάρουμε την ευθεία για το Καραϊσκάκι και να σπάνε τα πάντα, δηλαδή άκουες μόνο πέτρες να βρεθούν στο λεωφορείο. Πρώτο μισό της περίοδου 1997-98 είναι εντυπωσιακό τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον Ντέμι Νικολαίδη. Αν και τραυματίζεται στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και 9 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δίνει με δικό του τέρμα τη νίκη στην ομάδα του. Ήταν σαν ταινία το μάτς, δηλαδή έχω πει με τους φίλους μου πριν δύο βράδια πώς θα γίνει. Το προηγούμενο βράδυ στο ξενοδοχείο ήρθε ο Ντούντου μαζί με τον Βαβακά να συζητήσουμε αν πρέπει να ξεκινήσω ή αν πρέπει να μπω αλλαγή, ποια είναι η γνώμη μου. Δεν είχα γνώμη φυσικά, δεν θυμάμαι καν τι είπα. Ο Ντούντου είπε στο τέλος ότι λοιπόν
θα κρατήσουμε το 0. Θα σε βάλω αλλαγή σε δεύτερο μήχρονο, θα βάλεις το γκολ, θα κερδίσουμε και θα φύγουμε. Έτσι όπως τα λέω. Ξεκινάει το μάτς. Δεν θυμάμαι άλλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να είχε τόσο μεγάλη περιοχή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν... είχε κατηφόρα το λέγουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν περνούσε η μπάλα το κέντρο με τίποτα, ο Ατματζίδης έπιανε τα πάντα. Από το 10ο λεπτό κοιτούσα στα μάτια, προσπαθούσα να βρω τα μάτια του προπονητή να με δει για να μπω. Δηλαδή ήμουν στον πάγκο και το κοιτούσα συνέχεια. Αυτός τίποτα. Έχανε Ολυμπιακός αυτήν την συνέχεια. Δηλαδή ήταν μαρτύριο, δεν ξέρω πώς περάσαμε τα πρώτα 45 λεπτά. Ποδοσφαιρικά μας είχε ισοπεδώσει. Ημίχρονο. Εγώ να περιμένω, να είμαι σαν να μην ακάρπουνα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πάλι το ίδιο. Ολυμπιακός στην επίθεση, εμείς στην άμυνα. Για ένα λόγο πίστευα ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει θα γίνει κιόλας. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω το πιστεύει και ο κόσμος. Και σε κάποια φάση γυρνάει και μου κάνει νόημα να σηκωθώ για ζέσταμα. Με το που σηκώνομαι για ζέσταμα, θυμάμαι τον κόσμο, το δικό μας. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν όλο λίγο ταινία. Να πανηγυρίζει, θα ρίξει και θα κερδίσουμε το. Μα δεν βλέπατε το μάτς. Δηλαδή είμαστε υπερτυχεροί που είναι ακόμα 0-0. Κάνω ζέσταμα και τελικά, επειδή έτσι τα ήθελε η μοίρα και η τύχη σε εκείνο το μάτς, μπήκα, έκανα τον γκολ και κερδίσαμε 0-1. Είπες πριν ότι δύο βράδια πριν το μάτς, με τους φίλους μου είχα πει τι θα γίνει. Τι εννοείς είχες πει τι θα γίνει? Αυτά που μου ποντούν την επόμενη. Μουνάεκ. Τρία λεπτά μετά και πάλι αποστημένη φάση με δημιουργό τον Τσιάρτα, ο Ντέμις Νικολαίδης με κεφαλιά σημείωσε το 3-1. Μένει ο Μπατίστα και μόλις πραγματικά κάνει την κίνηση του, δίνει την μπάλα. Ο Κασάπης κάνει μια μεγάλη παλιά η οποία περνάει από τον Ανατολάκη. Καλό κοντρόλ του Νικολαίδη στον αέρα. Κάνει και το σουτ, πέφτει ο Ελευθερόπουλος. 2-0 η ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου μέρους. Με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος κοντρόλαρε την μπάλα δύο φορές στον αέρα και νίκησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει. It's my